Θέλω να ευχαριστήσω το κουμπάρο, φίλο και αδερφό Σωτήρη για τη βοήθειά του σε αυτή την αγορά. Εδώ έχουμε ένα LED προτζέκτορα. Θέλω να του κάνω ένα unboxing, ένα review. Δεν είμαι καλός βέβαια σε αυτά, όσο Σωτήρης, αλλά τουλάχιστον ας το μοιραστώ μαζί σας, να το δείτε όλοι οι fans του. Λοιπόν, ο προτζέκτορας είναι αγορασμένος από ό,τι βλέπετε από το GearBest. Έχει μέσα εδώ πέρα ένα χαρτάκι. Τώρα τι είναι αυτό το χαρτάκι, ο Θεός και η ψυχή του δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, έχουμε το βασικό, τον προτζέκτορα. Είναι αυτό εδώ. Μικρούλι, συμπαθητικούλι. Εδώ έχει υποδοχές HDMI, USB, SD, για ακουστικά, για ήχο. Εδώ είναι ο φακός, ο οποίος ρυθμίζει. Λοιπόν, από εδώ κάτω είναι αυτός εδώ ο ρυθμιστής που ρυθμίζει το ύψος του προτζέκτορα. Και από εδώ πέρα είναι η είσοδος του ρεύματος. Εδώ πάνω είναι τα κουμπάκια του. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει το κοντρολάκι του. Ωραίο κοντρολάκι. Το καλώδιο του ρεύματος, το οποίο είναι καλώδιο το οποίο μας ταιριάζει εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε πρόβλημα. Και εδώ πέρα είναι ένα καλωδιάκι το οποίο είναι για ήχο και για οθόνη, ναι, για βίντεο τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να το βάλουμε σε μια λειτουργία, να δούμε αν δουλεύει, πώς δουλεύει, τι κάνει. Βάλουμε το ρεματάκι μας, να πάρουμε και αυτά από εδώ. Βάλουμε το ρεύμα. Λοιπόν, εδώ αυτό το μαραφέτη λογικά τώρα θα ανάψει. Πολύ ωραία, βλέπουμε Χριστό. Κάνει και ένα θόρυβο, ο ανεμιστήρας του είναι. Θα πρέπει να το μεταφέρω λίγο προς πίσω για να σας το δείξω πιο καλά. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έπρεπε λίγο να φτιάξω έτσι το προτζέκτορα, να το ρυθμίσω, να τον πάω λίγο πιο μακριά, να προσαρμόσω και την κάμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα του προτζέκτορα, ο οποίος δεν σας το είπα πριν, ο προτζέκτορας είναι και Wi-Fi. Δηλαδή μπορείτε να τον μέσω Miracast να το συνδέσετε με το κινητό, μπορείτε με το tablet σας και ούτω καθεξής, τέλος πάντων, με ό,τι θέλετε, με HDMI βασικά, με laptop. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα με ανοιχτό το φως του δωματίου, κλειστό το πατζούρι βέβαια, αλλά έχει πολύ φως το δωμάτιο. Τώρα θα κλείσω το φως να δείτε τη διαφορά. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, αισθητή, πολύ καλύτερα τώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ρυθμίσω τώρα τον προτζέκτορα, να το συνδέσω με το κινητό μου ασύρματα, μέσω Miracast. Πολύ ωραία. Το κινητό μου είναι καινούριο, οπότε δεν έχει πρόβλημα με συνδέσεις, με αναβαθμίσεις, ούτε ο προτζέκτορας ούτε το κινητό. Συνδέομαι μέσω Smart View, έχω ένα Samsung. Αυτή τη στιγμή κάνει και τη σύνδεση. Όπως βλέπετε, συνδέθηκε. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε ένα βιντεάκι ενός τυχαίου YouTuber. Ωπ, να, ένας τυχαίος YouTuber. Λοιπόν,
Κοίτα να δεις. Πες να πάω στο Σωτήρι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλός είναι κι αυτός. Α, και στο πιο ωραίο βίντεο του. Τα κολοκύθια και τα αγκούρια. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον ήχο, γιατί έχει και ήχο ο προτζέκτορας. Δεν βγαίνει από το κινητό. Ο ήχος του λοιπόν είναι ικανοποιητικός. Εντάξει, δεν είναι για κοινό, για σινεμά, αλλά είναι μια χαρά για ένα δωμάτιο να δεις. Να σας ανάψω λίγο το φως, να δείτε πάλι πώς είναι με το φως, διαφορά των χρωμάτων. Αυτή είναι η διαφορά των χρωμάτων με φως. Και αυτή χωρίς φως είναι πολύ ωραία. Για να δεις το βράδυ μια ταινιούλα με την παρέα σου, μια χαρά είναι. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι για το φίλο μου Σωτήρη. Του το αφιερώνω κιόλας. Με background τα αγκούρια και τα κολοκύθια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.